Γεια σας κορίτσα, καλώς ήρθατε στο Irini Crochet. Πάμε να σας δείξω αυτό το υπέροχο σχέδιο για ένα παιδική κουβερτούλα. Είναι ένα πολύ απλό σχέδιο. Αποτελείται από δύο κύκλους, δύο μισοφέγγερα αυτάκια. Έχω βάλει εδώ πέρα και φουντίτσα για τα ποδαράκια, καθώς και ένα παπηγιόν. Θα πάμε τώρα να την αρχίσουμε με κρούνημα. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι Irini Crochet, καθώς επίσης και να πατάτε το κουδουνάκι για τις ενημερώσεις εσείς για τα νέα βίντεο που θα ανεβάσω. Γιατί απορία έχετε, μπορείτε να με βρείτε στην ομάδα μου στο Facebook, που πλέχουμε και δημιουργούμε βελόνες και βελονάκι. Πάμε να το αρχίσουμε. Θα πάω να κάνουμε ένα μαγικό κύκλο. Θα πάρω το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή και θα πάω να κάνω 3 αλυσίδες στον αέρα. Θα πάρω κλωστή και θα πάω να κάνω ποδαράκι. Συνολικά μέσα στον κύκλο μου θα κάνω 8 ποδαράκια. 2, έχω κάνει, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Έχω κάνει τα 8 ποδαράκια. Θα τραβήξω την κλωστή μου ώστε να κλείσω το μαγικό μου κύκλο και θα πάω να κάνω ένα άριχτο στο πρώτο μου ποδαράκι από τις αλυσίδες. Και εφόσον έκανα τα 8, θα πάω να κάνω 2 ποδαράκια στο κάθε ένα ποδαράκι από την κάτω μεριά. Συνολικά πρέπει να έχω 16 διπλά ποδαράκια. 1, 2, 2, 3, 4, δηλαδή έχω κάνει 8, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 και έχω κάνει έναν κύκλο, τον πήγα και τον εσφράγγισα. Θα κόψω λίγο μακριά την κλωστή μου και θα πάω να κάνω θα πάω να πλέξω επάνω ώστε να σφραγγίσω την κλωστή μου. Έχω κάνει το δεύτερο κύκλο μου, θα κάνετε 2 κύκλους. Θα κόψετε την κλωστή, θα κόψετε την κλωστή και από πίσω. Και εφόσον κόψατε την κλωστή, θα πάρετε μία βελόνα και θα πάμε και θα ράψουμε τους 2 κύκλους. Κάνω έναν κόμπο, θα πάρω το από πάνω μου μέρος και θα πάω και αυτό από κάτω και θα κάνω ανάποδα ώστε να πάω να τα ράψω. Κορίτσα, έραψα τους 2 μου κύκλους. Είναι, όπως βλέπετε, έτοιμοι. Και ο ένας κύκλος μου επάνω και ο κύκλος μου κάτω. Και αυτή τη στιγμή θα πάω να πάρω το πορτοκαλί μου χρώμα και θα πάω να κάνω 6 αλυσίδες. Έχω κάνει ένα κόμπο, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Θα πάρω κλωστή και θα κάνω από ένα άριχτο στην κάθε μου αλυσίδα, ώστε να σχηματίσω τα φτάκια. Θα γυρίσω και θα πάω από την άλλη μεριά και θα κάνω από ένα άριχτο γύρω-γύρω από την αλυσίδα την οποία έχω. Και
πάρω ένα, μία αλυσίδα και θα πάω και θα κόψω. Την περάσω και θα πάω και θα κάνω, θα περάσω μέσα από τις αλυσίδες μου ώστε να ασφαλίσω το πλεκτό μου και θα κόψω την κλωστή μου. Και θα πάω να πάρω τώρα λευκό για να κάνω το περίγραμμα στα αυτάκια μου. Θα κάνω, θα πάρω στο πόντο μου πρώτο, θα περάσω ένα πόντο, στο δεύτερο θρόερο, πάω στο τρίτο, στο τέταρτο, στο πέμπτο, στην κορφή μου εδώ πάνω θα περάσω δύο φορές, μία, μία και άλλη μία, δύο. Θα πάω δίπλα, θα κάνω μία και γύρω γύρω θα κάνω από ένα μία φορά ώστε να κάνω κύκλο. Θα πατήσω δηλαδή μία φορά στο κάθε άρρηκτο που έχω. Έτσι σχηματίσα και το δεύτερο μου ποδαράκι. Θα πάω και θα κάνω μία αλυσίδα, θα πάρω την κλωστή μου και θα την κόψω. Και εφόσον έκοψα την κλωστή μου, θα πάω να πάρω τη βελόνα μου και θα πάω να κάνω, θα πάω να ράψω κορίτσα το αυτάκι. Ώστε να έχω τα δύο μου αυτάκια. Βλέπετε, σχημάτισα τα αυτάκια στο πανέμορφο κουνελάκι που σχημάτισα. Αυτό το κουνελάκι μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και σαν διακοσμητικά κορίτσα να φτιάξετε μπλούζες. Θα σας δείξω σε μεθεπόμενο βίντεο πώς θα το κάνουμε. Και εφόσον έχω φτιάξει τα αυτάκια, πάμε τώρα αυτή τη στιγμή να πάρουμε το πορτοκαλί μας χρώμα και θα πάμε να κάνουμε γύρω γύρω το γύρο μου. Θα πάω στην κορφή και θα πάω να κάνω, θα περάσω το βελονάκι μου και θα πάω να κάνω 7 αλυσίδες, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Θα πάρω το βελονάκι μου, θα πάω δίπλα. Θα κάνω ένα ποδαράκι, 1, 2, θα πάω με δίπλα, θα κάνω άλλο ποδαράκι, 2, 3 ποδαράκια, 1, 2, θα πάω δίπλα, 4 ποδαράκια, 1, 2, 5 ποδαράκια, 1, 2, στην κορφή θα κάνω 6, δηλαδή θα αφήνω ανά 2, 1, 2, 3, 4, 5, θα κάνω 5 αλυσίδες, θα πάω από πίσω και θα κάνω ένα ποδαράκι, θα κάνω 2 αλυσίδες, θα πάω στο κέντρο, στα αυτάκια θα κάνω ένα ποδαράκι, 1, 2, θα πάω, θα αφήσω 2 και θα πάω στο μεθεπόμενο και θα κάνω πάλι ένα ποδαράκι. Και τώρα θα κάνω 5 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα πάω στο μεθεπόμενο, πηδάω ανά 2 δηλαδή, γύρω γύρω πηδάω ανά 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, δύο,
ένα, δύο. Θα κάνουμε τώρα άλλα δύο. Θα κάνω 5 αλυσίδες, 2, 3, 4, 4, 5 αλυσίδες. Θα πατήσω δίπλα και θα κάνω 1, 2 στη μέση και 1, 2. Έτσι, κορίτσα, έφτιαξα γύρω-γύρω το κουνελάκι μου. Όπως βλέπετε, έχω φτιάξει γύρω γύρω το κουνελάκι μου. Έχω δηλαδή αφήσει, κάνει 1, 2, 3, 4, 5 φορές από τη μία μεριά και 1, 2, 3, 4, 5 από την άλλη. Έχω τους ίδιους πόντους ρίξει. Πέντε από τη μία και 5 από την άλλη. Και εφόσον έχω κάνει 5 από την κάθε μεριά, θα πάμε να συνεχίσουμε. Όπως σας είπα, έχω κάνει 5 από τη μία μεριά και 5 από την άλλη και το έκτο μου εδώ. Και θα πάω τώρα να μπω μέσα με ένα άριχτο και θα κάνω 3 αλυσίδες στον αέρα. Θα πάρω κλωστή. Θα πάρω κλωστή και θα πάω να κάνω τις γωνίες μου. Έχω δηλαδή 7 από τη μία μεριά και 7 από την άλλη συνολικά. Και θα πάμε τώρα να κάνουμε 1, 2, 3 φορές θα πατήσω το βελονάκι μου και κάνω 1, 2, θα πάρω κλωστή και θα κάνω 1, 2, 3 και 1 επάνω. Θα πάω με δίπλα, θα κάνω 2 και 1 επάνω και αυτό συνολικά, κορίτσα, θα το κάνουμε γύρω γύρω ώστε να κλείσουμε, θα το κάνουμε 4 φορές. Στο μεθεπόμενο βίντεο θα σας δείξω τη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ.